Είμαι πρόεδρος του χωριού Κυπαρίσι, της κοινότητας Κυπαρισίου. Είμαι και στο δασικό συνεταιρισμό εδώ και 15 χρόνια γραμματέας. Η φωτιά σταμάτησε, από ό,τι γνωρίζουμε, στο Σταυρό, στο χωριό Σταυρός. Το επόμενο χωριό ήταν το Κυπαρίσι. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας λέγανε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Εμείς στο Κυπαρίσι προλάβαμε και φτιάξαμε μία. Πιστεύω ότι είμαστε το μόνο χωριό που έχει μελέτη αντιπυρικής προστασίας. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν όμως? Την έχω από το 2008 αυτή τη μελέτη. Ανοίξαμε μία ζώνη και έχει άλλες 7 στεγασμένες ζώνες που μπορούσαμε να φτιάξουμε. Στεγασμένη ζώνη είναι ό,τι υπάρχει δρόμος να κοπούν αριστερά και δεξιά τα δέντρα, ώστε να σχηματιστεί η ζώνη. Ο προϋπολογισμός αυτής της μελέτης για να φτιαχτεί αυτό το έργο ήταν 170.000 ευρώ. Εδώ και 10 χρόνια παιδευόμαστε, δεν έγινε ποτέ. Δεν μας δώσανε ποτέ 170.000 για να φτιάξουμε τις ζώνες. Και τώρα ακούσαμε για 2 εκατομμύρια ότι θα πέσουν για αποκατάσταση των ζημιών. Εγώ απορώ γιατί δεν μας δώσαν ποτέ 170.000 για να φτιαχτεί αυτό το έργο και τώρα να ψάχνουμε εκ των υστέρων να βρούμε 2 εκατομμύρια.